Χάτση Μαργαρίτη στον άξονα, στον κάπτεν είναι ο Χαραλάμπους. Από ό,τι είπαν οι φίλοι του εδώ, γέρνει το αριστερό χέρι καθότι φορά το περιβραχιόνιο απόψε. Βαρύς ο τίτλος για αυτόν. Ήρθαν οι φίλοι του να τον παρακολουθήσουν και αντίπαλοι και μάλιστα εξ αυτών κάποιοι. Στην απόψινα μέτρηση τη δεύτερη φάση του κυπέλου αρεστεχνών εδώ στο νομό είναι ότι τα δύο αδέλφια είναι αντίπαλοι γκολκίπερ απόψε. Ο μεν γηπεδούχος Μαδένης Νεκτάριος Ευάγγελος υπερασπίζεται τα γκολπόστ του Μέγα Αλέξανδρου. Από την απέναντι μεριά στο γήπεδο, στα άλλα γκολπόστ απέναντι, ο αδερφός του, ο Δημήτρης Μαδένης. Ο πατήρ παρακολουθεί απ' έξω ως διοικούντας των γηπεδούχων και ως διοικούντας της Εψερών. Λείπει ο τρίτος αδελφός για να σφυρίξει την απόψινή αναμέτρηση. Ο άλλος Μαδένης δεν υπήρχε η δυνατότητα να σφυρίξει, καθότι από εδώ κατάγεται. Έτσι τα δύο αδέρφια δεν έχουν τον αδελφό τους σφυρίχτρα απόψε. Παίζουν αντίπαλοι στα γκολπόστ. Κάθεται για το μακράκι, βγαίνει ο Νεκτάριος Μαδένης και τελειώνει μια φάση στο 8ο λεπτό. Ο Κώστας από τα αριστερά μέσα στην περιοχή βγάζει τη σέντρα τώρα. Ο Νικόδημος Γκρέτσα θα τη βγάλει. Ο Δαμιανός με το κεφάλι στον Θεοδωρίδη. Ο Δαμιανός μπροστά από το Μαδένη. Σωτήρια! Ο Μαδένης στην φάση του Δαμιανού Τριανταφύλου. Ο Νεκτάριος Μαδένης δεύτερη φορά σταματάει τις προσπάθειες των παικτών της 1800. Τα πράγματα δυσκολεύουν ιδιαιτέρως για τις δραστηριότητες των μπλε του Μέγα Αλέξανδρου απέναντι σε μια ομάδα που είναι στην πρώτη διάδο του βαθμολογικού πίνακα της Α1. Εδώ ο Κώστας θα σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Μαδένη. Στεφανίδης, καλή εκτέλεση. Ο Μαδένης σε δύο χρόνους μαζεύει και τώρα την μπάλα πράττοντας το τρίτη φορά στο παιχνίδι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ό,τι καλό δημιουργείς πρέπει να έρθει και το αποτέλεσμα. Εδώ το σουτ το οποίο αναγκάζει το Μαδένη να μπλοκάρει την μπάλα στο χώρο ευθύνης του. Το σουτ από τον Σάρι Παρόγλου μαζεύει ο Δημήτρης Μαδένης. Και εδώ και πάλι επί του Στεφανίδη ο Νεκτάριος Ευάγγελος Μαδένης θα σταματήσει και αυτή τη φάση. Κώστας Τριανταφύλου εκτός περιοχής. Το σουτ στα δίχτυα 0-1 στο 15 η φιλοξενούμενοι με αυτό το μακρινό σουτ από τον Κώστα Τριανταφύλου παραβιάζουν την εστία της Νέας Ζύχνης. Πολύ γωνία εκτινάχθηκε ο Νεκτάριος Ευάγγελος Μαδένης, αλλά δεν κατάφερε να αποσοφήσει την παραβίαση της εστίας του. Έτσι λοιπόν στο 15 το 0-1 με το σουτ εκ του άξονα από τον Κώστα Τριανταφύλου. Δαμιανός από μακριά. Το σουτ του Δαμιανού 2-0-0-2. Καλύτερα αν θέλετε 3-4 λεπτά μετά από την επίτευξη του Κώστα Τριανταφύλου. Τώρα ο Δαμιανός στο 18. Στο 15 ο Κώστας Τριανταφύλου. Τώρα στο 18 ο Δαμιανός κατά αντίστοιχο τρόπο με ένα ουσιαστικά ευθύβολο διαγώνιο σουτ τη φορά αυτή παραβιάζουν οι φιλοξενούμενοι και πάλι την εστία της Νέας Ζύχνης. Παράλληλη σέντρα από τον Εφιλιππίδη με προορισμό τον Παύλο Θεοδωρίδη θα την μπλοκάρει ο Μαδένης. Συμπροταγωνιστούν με ένα-δύο αντιπάλους στην κατάκτηση του πρωταθλητή στον όμιλό τους. Εδώ ο Δαμιανός προς το μακράκι. Πατσιούρα στην σέντρα στο πρώτο δοκάρι μαζεύει ο Μαδένης. Της φάσεως του 14ου λεπτού με ένα μακρινό σουτ του Σάρι Παρόγλου ήταν εύκολη λία για τον Δημήτρη Μαδένη. Εδώ ο Δημήτρης Μαδένης έχει διαγνώσει τη φάση. Βγαίνει επί του Παρασκευά και απομακρύνει την μπάλα. Ο Κώστας στο Δαμιανό γρήγορα γρήγορα στην εκτέλεση. Εξωτερικό φάλτσο προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Γεωργιτζίκης απομακρύνει. Ξανά στο Δαμιανό η μπάλα, τα κουνάκια για τον αδελφό του. Δεν υπάρχει offside. Το γέμισμα του Κώστα. Ο Δρακούλης και πάλι βγάζει την μπάλα. Αλιατίδης θα προλάβει, την πήρε ο Χαραλάμπους. Εκτός περιοχής θα σουτάρει στην αγκαλιά του Νεκτάριου Ευάγγελου Μαδένη. Μακρινό σουτ, πολύ ωραίο γκολ του Μιχάλη Φιλιππίδη. Τρομερό γκολ, πάρα πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
πλησίων ουσιαστικά της μεσαίας γραμμής. Ο Μιχάλης Φιλιππίδης εξαπολύει έναν κεραυνό στην δεξιά μεριά της εστίας του Μαδένη. Ένα πέροχο γκολ από τον Μιχάλη Φιλιππίδη. Το τριγουνάκι δεν πιάνει για τους κιτρινομαύρους. Γκρέτσα, λάθος προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα. Σήκωμα της μπάλας προς τον Κώστα. Κώστα στην περιοχή, πέναλτι. Ο Δαμιανός είναι. Ο Κώστας στον δίδυμο αδερφό του έκανε την πάσα. Είναι πέναλτι η πτώση αυτή του Δαμιανού που προκαλεί αντιδράσεις από την εξέδρα. Εδόθη πέναλτι λοιπόν στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ανατροπή του Δαμιανού, θεωρείται πέναλτι από το Φραγκάκι Χαραλάμπους. Στο 8ο λεπτό, 0-4, η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Χαραλάμπους. 0-4 λοιπόν το πέναλτι του Χαραλάμπους. Και εδώ είναι ο άλλος Γκρέτσα, ο Ντίνος, προθερμαίνονταν, εδώ είναι ο Τόσκα. Έχουν μπει στο μάτς και ο Τόσκα και ο Γκρέτσα. Καλός ελιγμός από τον Τόσκα. Πατάει την μπάλα στο πέναλτι στον Νικόδημο Γκρέτσα που κάνει το 1-4. Πολύ ωραίο γκολ σαν συνεργασία. Για πρώτη φορά η μπάλα στα δίχτυα του Δημήτρη Μαδένη. 1-4 στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 56 της αναμέτρησης. 1-4 ο Γκρέτσα, ο Νικόδημος Γκρέτσα με πολύ ωραίο σουτ μετά το γύρισμα από τον Τόσκα. Ο Ντίνος επί του Χαραλάμπους, μπήκε μπροστά του Χαραλάμπους, πρόλαβε την μπάλα. Εδώ ζητούν πέναλτι, διότι ο Χαραλάμπους σταμάτησε την μπάλα με το χέρι στην περιοχή. Ο κόσμος της Ζύγνης ζητάει πέναλτι. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από το Στεφάνογλου, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νεκτάριου Ευάγγελου Μαδένη. Σημειακός Χαραλάμπους, 1-4 αναμέτρηση, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο, 26ο λεπτό, Αγγελακάς με το κεφάλι προς τα πίσω στον Στεφάνογλου, Αγγελακάς εντός περιοχής, και πάλι ο Αγγελακάς στο Στεφάνογλου. Στεφάνογλου προσπαθεί να περάσει, γυρίζει την μπάλα στον Αγγελακά, το σούτ του οποίου πάνω από τα δοκάρια του Μαδένη. Δαμιανός, 30 φίλου η μπαλιά απέναντι. Ο Γεωργιάδης θέλει να κόψει, να τη βγάλει κόρνερ. Στρώνει ο Αγγελακάς την μπάλα στον Κώστα, ο οποίος γυρίζει την μπάλα στο Στεφάνογλου και η μπάλα πέρασε, αλλά είναι γκολ. Πέρασε τα δίχτυα, αλλά η μπάλα είναι γκολ. 1-5. Με φρυδία η μπάλα καθώς πέρασε μέσα τα δίχτυα και έφυγε πίσω το τέρμα το 1-5 στο 79ο λεπτό. 1-5 λοιπόν με τον Στεφάνογλου. Ο Στεφάνογλου λοιπόν το 1-5 στο 79. Το γέμισμα προς το σκόρερ του 1-5. Πρώτος ο Γιώργη Τζίκης. Τώρα ο Σημειακός με το κεφάλι λάθος παίκτη βρήκε, αλλά και ο Γκρέτσα προς τον Τενεκετζή, πρώτος ο Μαδένης. Σηκώνει την μπάλα του, τη γυρίζει ο Χαραλάμπους. Εξανεμίστηκε, προκάλεσε διαμαρτυρίες. Ο οριζόντιο δοκάρι, διπλή ενέργεια από το Μαδένη. Καλός εκτελεστής στα φάουλο Νικόδημος Γκρέτσα στο 82, αρκετός κόσμος πλασαρισμένος στην περιοχή του Μαδένη. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι εκτέλεση φάουλα από τον Νικόδημο. Ανεβαίνει ο Νικόδημος Γκρέτσα. Τόσκα από τα αριστερά. Μπροστά του Χαραλάμπους. Η σέντρα για τον Τενεκετζή, κεφαλιά του Τενεκετζή. Μεγάλη φάση για τον Τενεκετζή για την περαιτέρω μείωση του σκορ. Στο 85, 1-5 ο δείκτης του σκορ. Ανεβαίνει ο Γεωργιάδης. Το σού του Γεωργιάδη καλό είναι. Εξωτερική μεριά δικτύων η μπάλα. Στη φάση πήγε να μπει και ο Αλιατίδης. Μπαλιά βγαίνει στο Ρούμπο. Ο Ρούμπος από τα δεξιά, η μπαλιά
για τον Στεφάνογλου, ο οποίος χάνει μια μεγάλη ευκαιρία. Προσπάθεια με τον Γεωργιάδη από τα δεξιά, μπαίνει στην περιοχή, κόβεται και υπάρχει φάουλ. Δίδεται φάουλ υπέρ ή πέναλτι. Πέναλτι. Κίτρινη κάρτα στο Θεοδωρίδη και πέναλτι υπέρ του Ντίνου Γκρέτσα. Νικόδημος Γκρέτσα απέναντι από τον Μαδένη. 88 λεπτό της αναμέτρησης, Νικόδημος Γκρέτσα στα δίχτυα, πέναλτι του Νικόδημου Γκρέτσα στο 88-2-5. Ο δείκτης του σκορ μειώνουν τον δείκτη του σκορ οι γηπεδούχοι με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νικόδημου Γκρέτσα. Ο ξάδερφός του, ο Ντίνος Γκρέτσα, κέρδισε το πέναλτι. Ο Νικόδημος εύστοχη 2-5 στο 88. Τώρα μπαίνουμε στο 90. Ο Ρούμπος πέρασε, δύο αντιπάλους, δεν εκτοπίστηκε από τον Δρακούλη. Εδώ θα προσπαθήσει να κόψει την μπάλα ο Γεωργιτζίκης. Ευτυχώς για αυτόν η μπάλα οδηγήθηκε κόρνερ και όχι προς την εστία του Μαδένη. Κόρνερ εκτελέστηκε, μπάλα στρώνεται στον Αγγελακά. Θα σουτάρει ο Αγγελακάς πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 88, το τελικό 2-5. Αυτά από την Νέα Ζύχνη. Στην επόμενη φάση του κυπέλου η ομάδα της 1800. Ένα παιχνίδι που σας είπα και από την αρχή, είχε τα δύο αδέρφια αντίπαλους goalkeeper απόψε. Για τους γηπεδούχους ο Νεκτάριος Ευάγγελος Μαδένης και για τους φιλοξενούμενους ο αδερφός του ο Δημήτρης Μαδένης. Καλό σας βράδυ.